βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Ντέρμπι στην Βασκονία. Μπασκόνια Αρμάνι αυτή τη στιγμή 84-83 στον πόντο το παιχνίδι. Ένα δίλεπτο περίπου πριν από το τέλος και λίγο πριν τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Στην Μπολόνια Virtus Bayern 57-66 διατηρεί το προβάδισμα της Bayern που έχει πάρει από το πρώτο ημίχρονο. Να πούμε στο αυριανό πρόγραμμα Ζαλγκίρις Ερυθρός Αστέρας, βεβαίως Παναθηναϊκός Βιλερμπάν εδώ στις 9 και 4 και Παρτίζαν εναντίον Μόνακο. Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τελικά. Αν έχουμε Μίλαν Νάπολη, έχει ένα δεκάλεπτο ακόμα το παιχνίδι. Παραμένει το 0-2. Προηγείται η Νάπολη. Εντάξει, και τα υπόλοιπα όλα είναι σε εξέλιξη. Θα τα δούμε στην ώρα του. Τελειώνει και η Β' Ιταλίας και η δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Σε λίγο θα έχουμε μαζεμένα τελικά. Λοιπόν, ναι, απολύθηκε ο Ντιόγκο Αλόνσο. Το έχετε ακούσει, το ακούστε πριν από λίγο, δεν είστε εσύ, αλλά είναι πλέον πρώτη είδηση παντού. Ανακοινώθηκε και επισήμως η απόλυση του Ντιέγκο Αλόνσο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έκανε παρέλαση όμως. Έκανε παρέλαση. Αυτός και ο Τενχάχ έκαναν παρέλαση. Έκανε. Δηλαδή, ο Τενχάχ δεν έκανε. Ο Τενχάχ. Πρωί-πρωί έκανε και μετά. Ωριακά. Έκανε, ναι. Ο σπουδαίος Τενχάχ. Αφού πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, ο οποίος φεύγει, παίρνει την ωραία την αποζημίωση που συζητάγαμε. Ρε, μήπως δεν θα τον διώξει, γιατί είχε να δώσει πόσα, καμιά κοσάρα ήτανε. Καμιά κοσάρα θυμάμαι, ναι. Ναι. Όχι μόνο θα τον δει. Όχι μόνο 18. Θα τον δει. 18. Γιατί του έκανε σκοντό. Α, έκανε σκοντό. 18. Καλός άνθρωπος. Όχι μόνο δώσαν τα 18 οι United, αλλά θα δώσουν και άλλα 10 για να πάρω τον Αμορίμ. Ναι. Το σκέφτηκε καλά ο Αμορίμ. Τι εννοεί. Ρε, παιδί μου, είσαι μια ομάδα τη Sporting. Ναι. Μια χαρά ομάδα είναι η Sporting. Ναι. Μια χαρά τα πας στην Ευρώπη. Σωστά. Παρατάς τη Sporting τέλος Οκτώβρη να πας σε μια ομάδα που την έχει φτιάξει άλλος με ένα σχασμό παθογένειες. Τι δείχνει για το ποιόν σου αυτό το πράγμα. Εντάξει, η συγκυρία προφανώς είναι κάκιστη. Ναι. Εντάξει, ξέρεις, για έναν πω, άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ναι. Ξέρεις, ακούς μάτς τη και σου ανάβουν τα καμπάνα. Γιατί είναι η United. Με βάση το πώς έχουν πάει οι άνθρωποι που έχουν κάτσει τον πάγκο της μετά το Σερ Άλεξ, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα είσαι εσύ αυτός που θα πάει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Όλοι οι προηγούμενοι πιστεύαν το ίδιο. Ναι. Όλοι ναι. Μετά το Σερ Άλεξ πίστευαν το ωραία. Ίδιο. Ωραία. Για τους λάτρεις λοιπόν της στατιστικής, αν πει και δει ποιοι πήγανε μετά το Σερ Άλεξ και τι ναι. Κάνανε και πώς φύγανε. Δηλαδή, αν ήσουν άνεργος, το καταλαβαίνω ότι πας μπουσουλώντας. Ναι. Γιατί να φύγεις από μια ομάδα στην οποία φτιάχνεις κάτι πολύ ωραίο. Έχει φτιάξει ήδη. Είσαι 4 χρόνια εκεί. Ναι. Φτιάχνεις κάτι ωραίο το οποίο το θαυμάζει ο κόσμος, παιδί μου, και στα παιχνίδια της Ευρώπης πλέον. Σε αυτό το χρονικό σημείο. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πώς πω, είναι και λίγο προδοσία, να στο πω και έτσι. Είναι. Να παρατάς την ομάδα σε Οκτώβρη μήνα και να φεύγεις. Είναι προδοσία. Είναι καθαρά θέμα, πώς να σου πω, προπονητικής ματαιοδοξίας εδώ πέρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Θέμα δεν μπορείς να του πεις όμως απ' την άλλη κάτι γι' αυτό. Ναι, μπορεί να του πεις σε προδότης. Ναι, μπορείς να το πεις. Μπορείς να το πεις σε πρόεδρο. Θα έλεγε μην μου βάζατε ρήτρα. Θα σου πει γιατί είμαι πρόεδρο. Γιατί να μου λέγατε, ρήτρα. Σε θέλουμε για πάντα εδώ, θα έλεγα και εγώ, θα φύλαγα σπορτινγκούς και θα έλεγα μην μου βάλετε ρήτρα. Ρήτρα υπάρχει και μπορεί να πληρωθεί τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο μπορεί να πληρωθεί. Η ρήτρα μπορεί να πληρωθεί οποτεδήποτε. Άλλο έρχονται λέω. Οι κυμπάριδες και την πληρώνουν. Ναι. Και λες κύριοι κυμπάριδες, εγώ ναι. Αν τελειώσω τη χρονιά μου ναι. Εδώ με την ομάδα στην οποία είμαι, το καλοκαίρι που θα έχει ολοκληρωθεί η σεζόν, θα συζητήσουμε. Ναι. Και πώς θα τελειώσουμε τη χρονιά, ρε φίλε. Ποιο θα πάρουμε, το West Brown, ποιο θα πάρουμε να μας προπονεί την ομάδα. Γενικά λέω τώρα. Α, γενικά. Γιατί πια είναι τέτοιο ιερό δισκοπότηρο πάγκο United. Για συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα. Είναι United. Δηλαδή τι κάνουν. Όλοι οι προπονητές του κόσμου παρακαλάνε να πάνε στη United τώρα. Μην όχι. Δεν έχει δίκιο τώρα. Δεν έχεις ο Τενχάχ πήγε. Έλα, είναι United. Ο Τενχάχ πήγε προηγουμένω. Δεν έχει δίκιο. Ο Τενχάχ πήγε. Δεν πήγε κανένα προπονητή που είχε φύγει ποτέ την πατρίδα του. Το ξέρω ότι πήγε. Δηλαδή πια σιγά πια τι προπονητικέ διάνοιε που. Παίζουν το παιχνίδι με τις καρέκλες γύρω-γύρω. Πιανού ο κόλλος θα κάτσει στην καρέκλα να προλάβει τον άλλον. Εντάξει, δεν είναι United όμως. Ήταν η United. Δεν είναι η United. Ήταν η United. Είναι το brand name Manchester United. Ναι, ήταν η United. Δεν είναι η United. Η United του Σερ Άλεξ ήταν η United. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Να μου το πεις. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι όλο αυτό που είπες πριν. Είναι ότι αυτή πραγματικά είναι ίσως από τις χειρότερες χρονικά και πρακτικά ποδοσφαιρικά στιγμές για να πάει στη United. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αλήθεια
όποιος πάει στη United είναι σχεδόν τελειωμένος. Ναι. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Ότι είναι τόσο κακή η στιγμή, τόσο νωρίς στο πρόβλημα, αλλά όχι τόσο νωρίς. Εγώ λέω ότι άνθρωπος που είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν λέω προπονητής, ναι, το να πας Οκτώβρη μήνα, αρχές Νοέμβρη στη United, να βρεις τους παίκτες που έχει φορτώσει την ομάδα προηγούμενος. Ναι. Όλους αυτούς τους τύπους. Mm-hmm. Με την ελπίδα ότι θα ακουμπήσει το μαγικό σου ραβδί και θα κάνεις τον Άντωνη εξτρέμ των ονείρων σου. Θα κάνεις ο Άντωνη είναι εξτρέμ των ονείρων μας. Τον δικό μας. Για άλλους λόγους. Και τον ποδοσφαιρικούς. Αλλά είναι. Ναι. Ότι θα ακουμπήσει τους παίκτες αυτούς οι οποίοι είναι απαξιωμένοι, παρατημένοι, αγύμναστοι, βαρεμένοι, στραβωμένοι, χωρίς κίνητρο και θα τους μετατρέψεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχεις και περιθώρια. Δηλαδή δεν πάει να πεις παιδιά. Όχι. Σύντομα πρέπει να παρουσιάσεις, ναι, να κάνεις. Ναι, ναι. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα εάν δεν παρουσιάσεις αγωνιστική βελτίωση τον επόμενο μήνα, αλλά στην πραγματικότητα πας για να κάνεις κάτι καλύτερο από τον προκάτοχό σου. Δεν πας για να ακολουθήσεις την ίδια ναι, λογική με τον Χαχ. Βασικά θα σου πούνε ότι κοίταξε, είμαστε 14η. Καλό είναι να μην είμαστε για πολύ καιρό 14η. Ναι. Είμαστε... Επίσης να πάμε κάτω από 14η. Δηλαδή καλό ναι, θα ήταν. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω έχουμε πρόβλημα, ναι, από 14η. Ναι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, για τα λεφτά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή στη Sporting ο Αμορίμ ήταν πένιτας. Δηλαδή έβγαινε για συσίτιο κάθε μέρα για να φάει, ας πούμε, δεν ταΐζανε. Δεν έπαιρνε λεφτά στη Sporting. Δεν κατάλαβα. Τότε Φυλακούρης. Εγώ συμφωνώ. Καλύτερη λύση θα μπορούσε να σώσει κατάσταση. Υπήρχαν ενδιάμεσα. Δηλαδή δεν θυμάσαι εγώ τον Γιάννη Κόλια στον Ολυμπιακό. Δεν έχουν υπάρξει ενδιάμεσα. Όχι, δεν θέλουμε. Δηλαδή ο Αμόριμ δεν είναι λύση. Θέλουμε έναν ενδιάμεσο. Έναν ενδιάμεσο. Ρώτησα με πείρα και σεβασμό, όπως λέγει κάποιος. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, λέτε πολλά και οι απόψεις σας είναι σεβαστές. Εδώ πέρα όμως υπάρχει μια πραγματικότητα. Λέμε όντως ότι για οποιονδήποτε προπονητή, ναι, και okay, καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν δέλεα ρημάτιση. Από την άλλη, ευλόγως αναρωτιόμαστε γιατί ένας προπονητής που θεωρείται wonderkid που λέμε και στο χωριό μας αυτή τη στιγμή, γιατί είναι 39 νομίζω να μωρεί, είναι πολύ μικρός ακόμα. Δεν θυμάμαι τόσο μικρός. Νομίζω ότι είναι 39. Wonderkid έχει πάρει 2 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια με τη Sporting και πόσα κύπελλα τότε που θυμάμαι. Και έχει μια ομάδα την οποία τη θεωρούν. Βάζω με τόσο υψηλό πρότυπο και πηγαίνει τόσο καλά. Γιατί να σηκωθεί να φύγει τέλειο Οκτώβρη και να πάει σε μια ομάδα που ξέρει ότι εκτός από το όνομά της όλα τα υπόλοιπα θα είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό αναρωτιόμαστε και ευλόγως το αναρωτιόμαστε. Ας το αναρωτηθούμε όλοι μαζί ακούγοντας δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο. Εδώ να τα σκεφτήκαμε όλα. Δεν χάκρι, δεν βγάζουμε. Μπορείτε να βγάλουμε. Α, δούμε αν θα έρθει ο κύριος Αμόριμ. Τέλος πάντων, έτσι δείχνει. Όχι, δεν χάκρι, τον Αμόριμ τα είπαμε. Δεν χάκρι. Συγχωρέθηκε ποδοσφαιρικά. Με την καλή έννοια πάντα. Ναι. Το λέω. Μου άρεσε και σε αυτά τα άρθρα, ξέρει. Με όλες τις γκέλες, δηλαδή, να σου θυμίζουν την 4 από την Μπρέτφορντ, την 6 από τη Σίτι, το 0-3 από την Μπόρνμουθ, την 3 από τη Σεβίλη, την 7 από τη Λίβερπουλ. Όλα τα μυθικά τα οποία έχει κάνει την 4 από την Μπάλας. Δηλαδή, όλα, ό,τι μυθικό έχει κάνει ο Τενχάχ, τέλος πάντων, στον πάγκο της United. Δεν φταίει ο Τενχάχ σε τίποτα. Η United του έκανε επέκταση συμβολαίο το καλοκαίρι, ναι, που, ναι, μας πέρασε. Ναι, ναι. Οπότε δεν φταίει. Αν, ξέρεις, ορίστε. Ναι. Αν, ας πούμε, δεν του είχε κάνει και ήταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου, θα έλεγες τι να κάνουνε. Σου λέει αυτό, καλή ψυχή, άντε να, ξέρεις, να το σπρώξουμε, να τελειώνουμε. Του κάνανε επέκταση συμβολίου διότι κάτι είδανε. Είδαν αυτό το κύπελο, ας πούμε, κοντά στη City και σου λέει, ρε, αυτός ήταν καλός. Είναι καλός. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο ήταν. Κάτι άλλο ήταν. Εμείς αυτό που είδαμε και δεν έχουμε να πούμε τώρα. Τώρα, δεν είναι η συνηθισμένη ώρα, αλλά τώρα. Ναι. Εδώ πέρα για τους. Πώς το λένε, για τους πιστούς. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, έχουμε για εσάς μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό, το οποίο θυμίζω ότι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 5. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια διπλή πρόσκληση προσφορά της Στίχημαν για το παιχνίδι αυτό της Στίχημαν Super League. Οπότε ξεκινάτε και στέλνετε από τώρα 11:38 μέχρι τις 11:58, 20 λεπτά δηλαδή, στέλνετε μήνυμα στη φόρμα μέσω του sportfm.gr. Τα ξέρετε, παρότι δεν τα πάμε σήμερα, τα γνωρίζετε φαντάζομαι. sportfm.gr και πολύ ραδιόφωνο live. Μπαίνετε μέσα, θα βρείτε τη σχετική φόρμα. Και εκεί μας γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τη διπλή αυτή πρόσκληση, για την οποία απλώς θυμίζουμε ότι θα χρειαστούμε
από τον νικητή το ονοματεπώνυμό του και το άμκα του, καθώς και το ονοματεπώνυμο και το άμκα του ανθρώπου που θα τον συνοδεύσει, και και οι δύο άνθρωποι που θα πάνε στο γήπεδο θα πρέπει να έχουν κατεβάσει και να μπουν στο application GovWallet, γιατί εκεί θα μπει ο κωδικός και από εκεί θα λάβουν την πρόσκλησή τους. Λοιπόν, οπότε στέλνετε τις συμμετοχές σας για τη διπλή αυτή πρόσκληση. Λοιπόν, γνωμούλα για την Χάξε Πανάθα. Αυτό θα έχει πλάκα. Ε? Αυτό θα έχει πλάκα. Ναι. Μόνο πακέτο με Άντωνη, λέω. Δηλαδή, άμα είναι να την κάνουμε την πλάκα, να την κάνουμε ολόκληρη. Ιδανικό. Ναι. Ιδανικό. Δηλαδή και στα, ξέρω εγώ, στα stand-up δεν λένε ένα αστείο και φεύγουν. Είναι σωστό. Κατάλαβες. Δηλαδή, δύο και είναι μαζεμένα. Άμα να κάνουμε καλά, μπορεί να πούμε και Άντωνη. Ας πούμε να είναι το αστείο ναι, όπως ναι. πρέπει. Ναι, ναι. Παιδιά, αν θα είναι πρώτη μεταγραφή Φώτης Ιωαννίδης στη United, η τιμή έχει αλλάξει τώρα για United. Ε, γιατί ναι. για τη Sporting ήμασταν 25-27, εντάξει. Ναι, και δεν είπαμε ναι. Και δεν. Για United, επειδή πληρώνει United, δηλαδή λες... Εδώ, να ξεκινήσουμε με ένα 5 μπροστά και να ξεκινήσουμε να συζητάμε. Τουλάχιστον. Να βάλουμε το 5 και βλέπουμε. Τουλάχιστον, ναι. Να αν πούμε. Θέλουν τόσο πάνω, τον έχετε για καψούρα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Άλλη τιμή για United. Έτσι. Να βάλουμε το 5 για να, κάτσουμε, να φτιάξουμε τον καφέ και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Να το πούμε έτσι. Είναι έτσι. Σαν την ιστορία ποιο παίχτη που θα θυμηθώ, θα τα θυμάται αυτά καλύτερα, ο Δεσίλας. Όταν είχε έρθει, νομίζω, το τσέ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στον Παναθηναϊκό ήρθε με ένα συμβόλαιο, ας πούμε, το λέω τώρα από λίγο πριν, δεν το θυμάμαι καλά. Πρέπει να είχε πάρει, ξέρω εγώ, 600-700.000 το μήνα, κάτι τέτοιο. Το χρόνο, το τσέ. Δεν θυμάμαι ακριβώς το πόσο, αλλά κάτι υψηλό. Ναι, ναι. Πριν τον Παναθηναϊκό είχε προταθεί, νομίζω, στον Πανετολικό. Ναι. Με 200.000 το χρόνο. Ναι. Θέλω να πω και οι μάνατζερ, όταν προτείνουν παίχτη σε ομάδα, βλέπουν τα οικονομικά της ομάδας, ναι, βλέπουν βέβαια, το budget της ομάδας, βλέπουν τη δυναμική κτλ. Και, αναλόγως προτείνουν με κάποια χρήματα. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι και με τον Ιωαννίδη. 30 στην Sporting, τα διπλά, ας πούμε, λέω εγώ, στη United. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Πώς θα γίνει. Έτσι ακριβώς πάει. Έτσι ακριβώς πάει. Λοιπόν. Παιδιά, είναι 4 χρόνια στη Sporting και πόσο θα μείνει, λέμε ότι είναι. Κάπως, ας πούμε, ποδοσφαιρικά ανήθικο να παρατάς την ομάδα σου τέλος Οκτώβρη και να τρέχεις, ας πούμε, και να, ξέρεις, να πεις ότι εγώ σας αφήνω, γεια σας, φεύγω, κόψω το λαιμό σας. Ναι. Αυτό λέω. Ωραίο, όμορφο είναι να ολοκληρώνεται μια σεζόν, να ολοκληρώνεται ένας κύκλος και να φεύγεις μετά, ας πούμε, και να λες ευχαριστώ πολύ, ήρθε η ώρα μου να αλλάξω επίπεδο. Γιατί, οκ, εσύ κυνηγάς το όνειρό σου. Αν δεχτούμε ότι είναι όνειρο να πας στον πάγκο της United, αυτής της United. Ναι. Αλλά ξέρεις, το όνειρο για σένα μπορεί να είναι εφιάλτης για αυτούς που αφήνεις πίσω. Σωστό. Γιατί και αυτοί τώρα ξαφνικά πρέπει να βρουν, μένουν στα κρύα του λουτρού, πρέπει να βρουν εδώ και τώρα προπονητή. Να. Εντάξει, θα σου πει βέβαια με 10 εκατομμύρια τώρα στην μπούγκα, στην τσέπα. Εντάξει, ψάχτε να βρείτε. Δεν είναι απλό, γιατί 10 εκατομμύρια οι προπονητές. Και δεν φαίνονται αυτά την ευτυχία, Κώστα. Όχι μόνο την ποδοσφαιρική. Οι προπονητές έχουν συμβόλαια. Δεν είναι ότι. Ναι, μπορεί και αυτοί αντίστοιχα να πάνε να πληρώσουν ρήτρα μετά. Ή να μην έχουν ρήτρα. Δεν έχουν και όλοι ρήτρα οι προπονητές. Οπότε θα πρέπει και η Sporting να κοιτάξει από την αγορά των ελεύθερων προπονητών. Είναι και αυτή είναι στη ζωή δύσκολη. Τέλος πάντων, αυτό λέω. Είναι, μου φαίνεται ποδοσφαιρικά, ας πούμε, μη ηθικό, το πω έτσι. Ισχύει. Έτσι πάει η φάση. Μα θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για Χρυσιμπάλα. Τι να πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Τίποτα, εντάξει. Αυτό είναι. Τα ξέρετε τα κριτήρια. Ναι, εγώ τα κριτήρια δεν τα ξέρω. Τα κριτήρια είναι αναλόγως με το ποιος βγαίνει. Τόσα χρόνια, ας πούμε. Τα κριτήρια έχουν αλλάξει από πρόπερση. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Και έχουν γίνει. Ναι. Εννοώ από την έννοια ότι ήταν ημερολογιακό έτος, ναι. Τώρα πηγαίνει σεζόν. Ναι, δηλαδή πηγαίνει από Αύγουστο σε Ιούλιο. Αυτό κοιτάνε. Δεν πηγαίνει Ιανουάριο σε Δεκέμβριο, κοιτάνε Αύγουστο-Ιούλιο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Και κοιτάνε τρία πράγματα: mm-hmm. τις ατομικές εμφανίσεις, mm-hmm. τον χαρακτήρα, mm-hmm. τις ομαδικές εμφανίσεις και τα κατορθώματα και γενικώς το. Το χαρακτήρα ακριβώς πώς το κοιτάνε για να καταλάβω. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάνουν συνέντευξη στους γονείς και στους γείτονες και στους καθηγητές του σχολείου. Δηλαδή τι είναι αυτό το χαρακτήρα. Σωστή η ερώτησή ναι, σου. Δηλαδή ποιος καθορίζει ποιος είναι καλός χαρακτήρας. Σωστή η ερώτησή σου. Ναι. Όχι καλός, αποφασιστικός για την ομάδα του νομίζω. Ναι. Όχι τόσο καλός έτσι από την έννοια που το λες. Τέλος πάντων. Αυτά σε είναι... κανένα από αυτά που διάβασα πάντως δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ας πούμε προκρίθηκε ο Ρόντρι αντί του Βινίσιους. Από όλα αυτά που είπες τώρα, τα κριτήρια. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Λέω κανένα βάσανο, ξέρεις, φοβερό. Μου φαίνεται, ξέρεις, ελαφρώς αστείο. Νομίζω το Ρόντρι το πήρε κυρίως για... Πώς το είναι, για το Euro.
Ναι. Όχι για κάτι άλλο. Ας το δίνα στον Κουκουρέγια τότε, τη χρυσή μπάλα. Δίνα τη χρυσή παλάμη που σταμάτησε το σουτ της Γερμανίας αφού ήταν για το Euro. Βγήκε... ήταν το χέρι του Κουκουρέγια. Ναι. Το οποίο μετά από τρεις μήνες είπαμε, αποφανθήκαμε ότι τελικά ήταν η πεναλτάκι. Αλλά τότε ακόμα η οδηγία ήταν, δεν ήταν πεναλτάκι. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι. Μια χαρά. Όλα καλά. Τέλος πάντων. Ενώ από τις ομάδες, ξέρεις, πήρε εσύ το πρωτάθλημα. Μάλιστα πήρε και η Ρεάλ το πρωτάθλημα. Πήρε double η Ρεάλ. Double δεν πήρε. Πήρε το Champions League. Ναι. Όχι, δεν πήρε το κύπελο. Το κύπελο το πήρε η Bilbao. Το Champions League. Το Champions League. Λοιπόν, η Ισπανία πήρε το Euro. Mm-hmm. Ο Ρόδερ ήταν ο παίκτης του Euro, ψηφίστηκε ο παίκτης mm-hmm. του τουρνά. Οπότε. Αυτά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η φασούλα. Να το πούμε έτσι. Θοδωρή Αγοράκη, ήσουν άτυχος. Θα μπορούσε να έχει πάρει χρυσή μπάλα ως MVP του Euro. Θοδωρή Αγοράκη, ο καλύτερος Έλληνας, να πούμε στην ψηφοφορία. Ναι, γιατί... θα μπορούσε να έχει πάρει χρυσή μπάλα με τα κριτήρια τα σημερινά. Για τη χρυσή μπάλα, βεβαίως ήταν MVP του Euro και είναι και ο μοναδικός που έχει φτάσει τόσο ψηλά στη χρυσή μπάλα. Είχε τη συγκεντρώσει 44 βαθμούς και ήταν πέμπτος στην ψηφοφορία. Θέλω να θυμίσω του Euro 2004, έτσι. Mm. Πίσω από Ανρί, Ροναλντίνιο, Ντέκο και Σεφτσένκο. Ο Σεφτσένκο το είχε πάρει τότε. Mm-hmm. Είχε πάρει τη χρυσή μπάλα εκείνη τη χρονιά και ο Ζαγοράκης ήταν πέμπτος. Mm. Και πίσω του ήταν κάτι Αντριάνο, κάτι Νέντβεντ, κάτι Ρούνι. Να τα πούμε, έτσι. Εκείνη τη χρονιά επίσης είχαμε Χαριστέα, Τραϊανό και Νικοπολίδη στην ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα. Ήταν η χρονιά, τέλος πάντων, που ήμασταν συγκλονιστικοί. Και πριν από αυτό, το ξέρεις, η συνδυασμό με τη χρυσή μπάλα ήταν και ο Σιδέρης με το Δωμάζο, το 69. Είχε βγει 18ος ο Σιδέρης και 23ος ο Δωμάζος. Και ήταν και άλλη χρονιά. Ο Δωμάζος ήταν και, νομίζω, και πιο μετά. Ο Χατζηπαναγής ήταν μια φορά στη χρυσή μπάλα. Ο Σαραβάκος επίσης. Mm-hmm. Χαμηλά, βέβαια. Ο Μανολάς, ο Μαχλάς επίσης, αλλά αυτή ήταν πολύ χαμηλά. Καλύτερα από όλους. Τα έχει πάει ο Ζαγοράκης. Αυτή είναι η ελληνική, να το πούμε, συγκομιδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά γίνανε φέτος. Εντάξει, είχαμε και τα υπόλοιπα βραβεία. Τα ξέρετε, τα υπόλοιπα βραβεία. Γιαμάλ και τα λοιπά. Ποιοι πήρανε τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, βραβεία, αλλά εντάξει, όλη η κουβέντα ουσιαστικά εστιάστηκε. Ναι, γιατί έγινε και το Μαλαφούκι, ας πούμε, με αφορμή αυτό, δεν πήγε Ρεάλ, ξέρεις, όλη η κουβέντα αυτή. Ναι. Αυτό δηλαδή πυροδότησε και όλη τη συζήτηση που έγινε, ας πούμε, για την απουσία της Ρεάλ από την τελετή. Αυτό όντως έγινε. Η Αϊτάνα Μπον Ματί πήρε στις γυναίκες για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τα μικρά μικρότερα που πήρανε. Αντσελότη δεν ήταν εκεί για να παραλάβει. Mm-hmm. Επίσης είχαμε τέτοια τώρα. Είχαμε πράγματα που συνήθως τα έχουμε στα Όσκαρ. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι. Δεν τα συναντάμε συχνά στη χρυσή μπάλα, αλλά τα έχουμε στα Όσκαρ. Εντάξει, okay. Αν ήταν να το κάνουμε οσκαρικά, τύπου Will Smith, Chris Rock, έπρεπε να είναι εκεί, ας πούμε, ο Πέρεθ να σηκωθεί να χαστοκίσει τον Ινφαντίνο, ας πούμε. να γίνει έτσι, να έχουμε να συζητάμε, ρε παιδί, για τα επόμενα χρόνια. Και να του φωνάζει αυτό, ας πούμε, και δεν έδωσε το Βινίσιο στη χρυσή μπάλα, ξέρω εγώ. Αυτό. Ωραίο θα ήταν αυτό. θα είχε πλάκα αυτό. Αυτό θα είχε πλάκα, πραγματικά. Αυτό θα είχε πλάκα. Εντάξει. Γιαμάλ. Χαρούμενος, Ρόδρυ είπε ότι ο Καρβαχάλ άξιζε τη χρυσή μπάλα και ήταν ο πρώτος που με τηλεφώνησε για να με συγχαρεί. Να το πούμε κάνουμε αυτό. Κάνουμε και χιούμορ τώρα. Ναι, ναι. Κάνουμε, εντάξει, κάνει και χιούμορ, ενδεχομένως, αλλά το είπε. Επίσης δεν καταλαβαίνω αυτά τα χαζάρ, θα σύγχρονα το πω και αυτό, ότι έχασε ο Βινίσιος 1 εκατομμύριο ευρώ επειδή τι μας λέει τα αλήθεια. Είναι αλήθεια τώρα θέμα αυτό. Γιατί πού το είχε το 1 εκατομμύριο και το έχασε ο Βενίσιος. Συμβολαιότερο, παιδί μου. Ναι. Το ότι έχασε. Ναι. Είναι άλλο. Δεν πήρε ότι αν έπαιρνε τη ξυπάλα θα έπαιρνε και 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κατάλαβε. Το ότι έχασε 1 εκατομμύριο. Το έχει προϋπολογίσει, ρε Σιγιάννη. Α, το έχει προϋπολογίσει. Είχε πει θα την πάρω τη ξυπάλα, έτσι λένε όλοι, τέλος πάντων είμαι το φαβορί. Το έχει προϋπολογίσει. Μπορεί να είχε πάει να έχει κλείσει ένα σπίτι. Ναι. Και να είχε πει, παιδιά, σα δίνω την προστάτζα αύριο που θα πάρω το 1 εκατομμύριο από τη χρυσή μπάλα. Εντάξει. Έτσι, ναι. Και είναι άσχημα πράγματα αυτά να μην έχεις την προστάτζα να δώσεις. Έτσι ναι, έτσι ναι. Λοιπόν, ο Μαρτίνες πήρε να πούμε το βράδυ του καλύτερου νοδοφυλάκα, back to back.
Κέιν και Εμπαπέ μοιράστηκαν το βραβείο Γκέρτ Μίλλερ για τον κορυφαίο επιθετικό. Mm-hmm. Είχαν και δύο 52 γκολ. Μόνο ο Κέιν ήταν εκεί. Mm-hmm. Ως γνωστόν, ο Εμπαπέ δεν ήταν. Και κορυφαία ομάδα επίσης η Ρεάλ φυσικά στους άντρες και η Μπαρσελόνα Σίνεκες. Επίσης δεν ήταν κανένας εκεί για να παραλάβει. Ήταν λίγο, δηλαδή πρέπει να ήταν λίγο φάση. Λίγο άβολο. Ναι. Ήταν η φάση άβολη. Θες να θυμίσεις ακόμα μία τι δίνουμε και πότε το δίνουμε. Βεβαίως και θέλω να θυμίσω. Θέλω να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι δίνουμε αυτή την ώρα εδώ μία διπλή πρόσκληση προσφορά της Στίχημαν για το παιχνίδι της Στίχημαν Super League Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, το οποίο θυμίζουμε θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο 2 του μηνός στις 5 στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα μέχρι τις 11:58 στη φόρμα του sportfm.gr που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στην οποία γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Και θυμίζουμε για τους νικητές ότι πρέπει να έχουμε το όνομα τεπώνυμο και το άμκα τους οπωσδήποτε. Αλλά κυρίως ότι οι άνθρωποι που θα κερδίσουν την πρόσκληση θα πρέπει να έχουν κατεβάσει και να μπουν στο application GovWallet για να βάλουν εκεί τον κωδικό και να έχουν την πρόσκληση έτοιμη προς χρήση. Λοιπόν, μέχρι και 58 και μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα. Βεβαίως και με την ατάκα που όλοι σας θα στέλνετε που θα μπορούσε να έχει πει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ρίχνοντας το χαστούκι «Keep Vinicius out of your fucking mouth». Όπως είχε πει ο άλλος για τη γυναίκα του. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Τα λέτε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Ναι, παιδιά, σήμερα είναι μέρα εορτασία. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η μέρα είναι περίεργη για να κάνουμε. Και γενικά θα είναι περίεργη η μέρα τώρα. Ναι, οπότε έχει όλη τη βδομάδα μπάσκετ, οπότε κάπως έτσι θα είμαστε. Δηλαδή θα έχει μισή εκπομπή. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Εδώ και στα social media και παντού. Σας ευχαριστούμε πολύ. 29 Οκτωβρίου, να πούμε, του 2001 ξεκίνησε η εκπομπή. Ναι. Οπότε ξέρεις, είναι 23 χρόνια. Αν βγάλουμε και τα τρία που δεν κάναμε εκπομπή, είναι 20 είναι χρόνια. 20 στρογγυλά. Ναι. Είναι 20 στρογγυλά. Θα εξακολουθήσουμε να λέμε μέχρι να φύγουμε από το μάτι του το κόσμο. Εμείς το ξεκίνησαμε Τρίτη, παρότι το ημερολόγιο του 2001 δείχνει ότι 29 Οκτωβρίου ήταν Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε και δύο αυτοί, μοιραζόμαστε αυτή την ψευδέστηση την κοινή. Ναι. Τρίτη θυμόμαστε ότι ξεκινήσαμε, ήταν 29. Οπότε για πάντα θα είναι Τρίτη 29, ακόμη και αν ήταν στην πραγματικότητα Δευτέρα. Δεν ήταν Δευτέρα, ήταν Τρίτη. Αλλά δεν ήταν και 30. Ήταν, τι να κάνουμε. Δεν ήταν. Τι να κάνουμε. Παραχαράξουμε την ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα. Τι γίνεται τώρα. Μπάσε εδώ. Λοιπόν. Λέει ο Τραγανός Δέλλας, αυτό που έφυγε ο Τενχάχ και άφησε πίσω τον Άντωνη, το έχει πάθει και ένας γείτονας όπου η γυναίκα του το έσκασε με καθηγητή δημοτικών χωρών και το άφησε τη μάνα της. Το αλόγα έτσι στο Παναγία κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει αυτό το πράγμα να μας δείχνουν πάντα αντιδράσεις κόσμου. Όχι μόνο μετά από κάθε καλάθι, αλλά και μετά από άστοχα σούτ, ενώ το μάτι συνεχίζεται, έχει φτάσει σε κωμικό επίπεδο. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ λέω και αντιδράσεις κάποιων προπονητών μετά από συγκεκριμένα άστοχα σούτ επίσης. Δηλαδή τώρα ότι δείχνουμε, ας πούμε, τον Μπαρτζόκα, ξέρουμε ότι ο Μπαρτζόκας πιθανότατα θα βρίζει, ναι, ή στην καλύτερη περίπτωση θα βρίζει. Οπότε τον το δείχνουμε γι' αυτό, λες. Ναι. Ή υπάρχει και μια περίπτωση να βρίζει. Την ώρα που έχει χαθεί. Εντάξει, μπορεί. Υπάρχει και ένα μακρινό ενδεχόμενο επίσης πολύ να βρει. Πολύ μακρινό. Θέλω να πω το να κάνει, ας πούμε, στον Μπαρτζόκα πλάνο μετά από χαμένη επίθεση, ξέρει τι θα γίνει. Να. Ούτε αυτό είναι. Επίσης την εξέδρα μετά από χαμένο σουτ, τι περιμένει να δει. Χαμογελαστά πρόσωπα. Τι είναι, τρέντι φατσούλε. Τι να δει. Κάποιο είναι Παναγίε βλέπει. Θα δει Μούτζη και Παναγίε. Κάποιο Μουτζόνι, κάποιο θα κάνει κοροδάχτυλα, κάποιο θα λέει πράγματα που δεν θα έπρεπε να μεταφέρω στην τηλεόραση. Αυτό. Εντάξει, ναι. Όπως λέει κάποιος πολύ σωστά, ο πρόεδρος της Αρμάνι Έτο Ρεμεσίνα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της Αρμάνι Έτο Ρεμεσίνα θα κάνουν συνάντηση με τον προπονητή της Αρμάνι Έτο Ρεμεσίνα σχετικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργης ο Αρμάνης έχει δηλώσει ότι σε 2-3 χρόνια θα αποσυρθεί από τα ρούχα, από τη μόδα. Εγώ πιστεύω θα το κάνει για να αφοσιωθεί πλήρως στο μπάσκετ. Δηλαδή σου λέει πια τα ρούχα μου τρώνε την ενέργεια, έχω το μυαλό μου κολεξιών. Να βγάλω βερμούδες, να βγάλω μπλούζες, να βγάλω βρακιά. Και δεν μπορώ να ασχοληθώ με την ομάδα που θέλω τόσο πολύ να ασχοληθώ με την ομάδα γιατί έχει θέμα η ομάδα. Έτσι. Οπότε νομίζω η λύση είναι GM ο Γιώργης Αρμάνης. Πια επίσημα. Ναι. Ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο θα είναι. Ωραίο θα είναι. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι. 67ο λεπτό. Η Ρώμα χάνει 4-1 από Φιωρεντίνα. Έχει μείνει με 10 παίκτες και ο coach περνάει στο παιχνίδι του Μάτς Χούμελς για να κρατήσει το σκορ. Τέσσερα λεπτά μετά σημειώνεται αυτό γκολ. Αφήνω να βρείτε ποιο το έβαλε. Εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό μας έρωτας όμως. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
όλη η κατάσταση της United αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια γενικότερα είναι συγκεντρωμένη στη φάτσα του Μπρούνο Φερνάντες. Δίκιο. Ναι, ναι. Δίκιο πολύ. Πόσα δύναται να πάει ο Αλόνσαρο στη United και Τενχάγκαρο στην Πανάθα. Εντάξει, δίνουμε από ένα νεφρό, τι να πω, νομίζω όλοι. Ναι. Ο Σολοθάμπαλος λέει, έδωσε 100 εκατομμύρια δολάρια για τον πίνακα το χαμόγελο του Οντέτ Κάτας και 50 εκατομμύρια δολάρια για το γλυπτό ηχορίστρα του Γιανκούνας. Θεωρείτε ότι έκανα καλή επένδυση? Νομίζω με το πρώτο πίνακα το χαμόγελο του Κάτας έρχεται δώρο και μια προσωπογραφία με το χαμόγελο του Μητσράκη. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί. Ο Νίκος λέει, πήρε χρυσή μπάλα ο Γκαλέτο της Ισπανίας και κάπου στο Μιλάνο ο Γκατούζο ξύνει τα πελέ του γελώντας. Γιώργη Βαζάκα της Καταλωνίας, το νου σου έρχεται ο Έμερι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Όλοι λέτε για τα λεφτά, λέει το Αμωρή μου, θα πάει στο Γιουνάιτεντ για τα λεφτά, εκεί καταλήγουμε. Θα πάει για τα λεφτά. Εγώ λέω δεν είναι για τα λεφτά. Εγώ πιστεύω αυτό που είπες εσύ, ότι είναι ένα μεγάλο, τέλος πάντων, όνομα και έχει την πίστη στον εαυτό του ότι εγώ θα πάω και θα αναγεννήσω, ας πούμε, αυτή τη σπουδαία ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι για τα λεφτά. Γιατί, ξαναλέμε, δεν είναι ότι πληρώνεται εκεί πέρα, ξέρω εγώ, με τάπερ, με φακές. Πληρώνεται με κανονικά χρήματα. Ναι. Τώρα, αν παίρνει 2,5 και πάρει και 7,5, προφανώς είναι τα χρήματα περισσότερα. Αλλά και τα 2,5 δεν είναι ένα αμεληταίο ποσό, λέω για παράδειγμα. Προφανώς δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Επειδή το έχετε στείλει 2-3, αν είναι άκομψο που η διοίκηση του Παναθηναϊκού έδειξε τον Αλόνσο λίγες μέρες πριν την κηδεία του Μπάλντοκ, δεν το απαγορεύει κανείς να πάει στην κηδεία του Μπάλντοκ. Θέλω να πω, επειδή ήταν παίχτης του αυτούς τους μήνες, προφανώς, ναι, και εκείνος έχει τη στεναχωριά του, το ότι χωρίζουν επαγγελματικά οι δρόμοι, αν ο άνθρωπος επιθυμεί να πάει να πει το τελευταίο αντίο στον Μπάλντοκ, προφανώς και μπορεί να πάει. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, θα διαβάσω αυτό το μήνυμα για την υπογραφή βασικά. Io sono qua 24 ore, 24 ore sono Raio, tutti i giorni cazzo. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι το ξέσπασμα Μαλεζάνης, είστε η Λέρα στην μπάνια και η υπογραφή είναι «Σε συζητά να δώσεις link και όχι άδικα». Εντάξει, το είμαστε δύο, είμαστε τρεις, δώσε το link, θα δεις. Ναι, δεν ξεπερνιέται στα δικά μου μάτια. Τρίλημα εορταστικό, ανυπόγραφο. Βινίσιους για France Football μπροστά στο Ρόδρι Χρέπη. Τραχιά παλάμι βέλιουρα έχει τατού η Πέπη. Είδε λεάζει ο Τσαού τα γκράνις με σαλέπι. Βεβαίως, και λέει, μια που αναφέρεται το Χούμελς ήταν στην τελική τριαντάδα για χρυσή μπάλα. Βεβαίως, νομίζω 29ος, δηλαδή πέρασε και κάποιον. Θα ήταν ωραίο να έχει περάσει το Βινίσιους. Πέρασε κάποιος στην ουρά για το Λάφκα, δεν μπορεί να περάσει κάτι άλλο. Φαντάζεσαι να έχει περάσει το Βινίσιους. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, κάποιος λέει, πραγματική λέει ερώτηση είναι πως γίνεται να έριξε άκερο στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι ο Αμορίμ προφανώς με στρωμένο ρόστερ για να πάει τώρα στην United. Παιδιά, μπορεί να έχει καψούρα τη United από μικρός, ξέρω εγώ. Μπορεί να αυτή να γουστάρει. Να ήταν το προπονητικό, το αποθυμένο να πάει στη United, δεν ξέρω. Και το να αναλάβει στη Λίβερπουλ μετά τον Κλοπ είναι δύσκολο, όπως ήταν, ας πούμε, κάποιος να αναλάβει τη United μετά το Σερ Άλεξ. Είναι δύσκολο μετά, είναι βαριά η σκιά. Ναι. Ασήκωτε σχεδόν. Η United του Ten Hag, δεν έχεις κάποιο αποτύπωμα φοβερό και τρομερό να ανταγωνιστείς. Ναι. Μετά τον Κλοπ, ξέρεις, και ο Σλότ που το έκανε ήθελε, ξέρεις, guts για να γίνει αυτό το πράγμα. Και πολύ καλά τα πάει μέχρι τώρα. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε όλους για τις συμμετοχές σας. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος θα κερδίσει την πρόσκληση. Γιώργο Γιαννίση, παρακαλώ. Ένα λεπτό από 11 και 38 μέχρι 11 και 58. Και 51, λες. Μάλιστα. Και 51. Μισό λεπτό. Έχουν πολλά. Λοιπόν, το έχω. Να το πω. Πες το, τι μας κατάσταση αγωνία. Αποστόλης Μπεστεμιώτης.
είναι ο νικητής. Αποστόλης Μπεστεμιώτης με κινητό που τελειώνει σε 3.47. Μάλιστα. Οπότε κύριε Αποστόλη μου, αύριο να έχετε στοιχεία δικά σας και του ανθρώπου σας συνοδεύει, αφημί, ταυτότητα κλπ. Ό,τι χρειαστεί, θα σας καλέσουμε αύριο για να μας δώσετε όλα τα στοιχεία αυτά. Ναι. Κοιμηθείτε το βράδυ, σκεφτείτε ποιον θα πάρετε μαζί και το πρωί που θα ξυπνήσετε πια με καθαρό μυαλό, θα έχετε πάρει αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Ο Γιώργος λέει: Αργύρης Πεδουλάκης, μετά την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό, κάθε φορά που τον ξανακαλούσαν να αναλάβει, ήξερε ότι ήταν λάθος να δεχτεί και ότι θα τελειώνει με άσχημο τρόπο, αλλά σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να πεις όχι. Για τον Αμορίν πηγαίνει αυτό. Επειδή εμείς κρίνουμε τον Πεδουλάκη τώρα, ο οποίος είχε μια αγάπη για, για τον Παναθηναϊκό, είναι Έλληνας κτλ. Είχε αναλάβει διάφορα πόστα. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει εργαστεί ποτέ, που δεν έχει καμία σχέση με την United, είναι άλλα πράγματα και είναι απλά και μόνο φιλοδοξία. Πεδουλάκης είχε και ξέρεις, την έννοια και την αίσθηση της προσφοράς, να βάλω πλάτη στα δύσκολα. Ναι. Ακόμα και αν ήξερε ότι τα πράγματα μπορεί να στραβώσουν. Εκεί δίνεις ένα πόντο σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν ότι βάζω το κεφάλι μου, θα είναι συντορβά. Για το Λεμονί το ίδιο. Τις φορές τον έχουν καλέσει. Μπορεί να κάνουμε πλάκα και να λέμε ο Λεμονί. Όταν χρειάστηκε ο Λεμονί, ναι, τις φορές που χρειάστηκε που είχε ανάγκη η ομάδα, πήγε. Ήξερε ότι θα μείνει η πιθανότητα για καιρό. Αλλά πήγε. Πήγαινε και αυτό το πράγμα, ξέρεις, του δίνεις πόντο του άλλου. Λες εσύ, οκ. Εντάξει. Έβαλε πλάτη τη στιγμή που είχε ανάγκη. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιαννίση, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο δεν έχουμε Fight Club γιατί έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Θα έχουμε τώρα μες τη βδομάδα, όσο μας επιτρέπουν οι αγώνες του μπάσκετ, αναλόγως τι θα τελειώνουν, ό,τι προλαβαίνουμε να πούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.